Καλησπέρα, ο κύριος Κικίλιας βρέθηκε εδώ λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Έκατσε για λίγο, συναντήθηκε με την διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος και με τον λοιμοξιολόγο τον κύριο Χαράλα Μπογόγου, που ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Στη συνέχεια, ο κύριος Κικίλιας αυτό το οποίο είπε στους δημοσιογράφους είναι ότι πρέπει επιτέλους όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να μείνουν σπίτια τους. Ο κύριος Κικίλιας, να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε σύσκεψη στην Έκτη, είπε, στα γραφεία της Έκτης, είπε, ενώ το σημαντικό από τον κύριο Γόγο είναι ότι αναμένουν οι λοιμοξιολόγοι, οι ειδικοί, για τις επόμενες 6 με 8 εβδομάδες να υπάρχει ακόμα το επιδημικό κύμα και από τα μέσα Μαΐου και μετά να αρχίσει να έχει μια κατακόρυφη πτώση. Μάλιστα, και στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Και αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, να βοηθήσετε τους ανθρώπους στη μάχη που δίνουν, συνισταθείτε την κρισιμότητα των στιγμών και καθίστε σπίτι σας. Προστατεύστε τον εαυτό σας. Προστατεύστε τις ευπαθείς ομάδες, τους γύρω σας, τους συγγενείς σας. Λέτε να κάνουμε όλοι μαζί αυτή η προσπάθεια για να περάσουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία η οποία έρχεται στη χώρα.